Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του δημόσιου κατήγορου της Αιγύπτου ότι έχει δεχθεί καταγγελίες από πολίτες κατά του εκδιωχθέντος Προέδρου Μόρση. Συγκεκριμένα, αυτές αφορούν περιπτώσεις κατασκοπίας, ηθικής αυτουργίας σε δολοφονίες διαδηλωτών και καταστροφικούς χειρισμούς της αιγυπτιακής οικονομίας. Οι οπαδοί του Μόρση πάντως εξακολουθούν να είναι στους δρόμους. Ο πρόεδρος Μόρση θα επιστρέψει με τη βοήθεια του Θεού, λέει ένας διαδηλωτής. Είμαστε εδώ και δεν θα φύγουμε μέχρι αυτό να γίνει πραγματικότητα. Θα επιστρέψει στην εξουσία. Ο Θεός θα τον βοηθήσει. Η ώρα της νίκης δεν είναι μακριά. Είμαστε εδώ, είμαστε κουρασμένοι, αλλά έχουμε υπομονή και ο Θεός θα μας δικαιώσει. Οι υποστηρικτές του Μόρση διανυκτερεύουν σε σκηνές στην πλατεία Ράμπα Νταουίγια διαβάζοντας το Κοράνι. Η μουσουλμανική αδελφότητα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παραμείνει άραγε στο μέτωπο υπέρ του πρώην Προέδρου. Σε πολιτικό επίπεδο, ο μεταβατικός πρωθυπουργός της Αιγύπτου, Χαζέμ Ελ Μπεμπλάουι, διόρισε στη θέση του αναπληρωτή πρωθυπουργού ένα δικηγόρο από το χώρο της αριστεράς, τον Ζιάντ Μπαχά Αϊλντίν, μέλος του Αιγυπτιακού Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος. Ο Μπεμπλάουι έχει ξεκινήσει επαφές με υποψήφιους υπουργούς της κυβέρνησης, με στόχο αυτή να ορκιστεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδας.